έμειναν στις αυλές. Σπίτια ανοιχτά, χωρίς πόρτες και παράθυρα. Παπούτσια πεταμένα στα καλώδια της ΔΕΗ. Οι δρόμοι της Μαυροπηγής ανήκουν πλέον στα αδέσποτα σκυλιά. Οι άνθρωποι την έχουν εγκαταλείψει εδώ και καιρό. Μια χούφτα έχουν παραμείνει. Μου λείπουν οι χωριανοί, ωραία, αλλά τι να φοβάμαι. Τι να φοβάμαι, όλα τα ξέρω, δικά μου είναι. Όλο το χωριανικό μου είναι. Η Μαυροπηγή απαλωτριώθηκε από τη ΔΕΗ. Λιγνίτης και χωριά δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Φεύγοντας, οι κάτοικοι πήραν τα πάντα. Έπιπλα, ρούχα, κουφώματα, είδη υγιεινής, ακόμα και τα καλώδια. Για τις περιουσίες τους αποζημιώθηκαν. Η στεναχώρια της απώλειας όμως δεν αποζημιώνεται. Πριν από εμένα, αναγκάστηκαν να φύγουν οι γυραιότεροι. Αυτοί οι γυραιότεροι με το που κατοίκησαν το Λεμαΐδα, στον χρόνο πάνω, οι μισοί και παραπάνω έχουν πεθάνει. Αυτό που θέλουν είναι να ξαναχτίσουν τη νέα αυτή τη φορά Μαυροπηγή. Μπορεί να έχουν πάρει τα χρήματα και ο χώρος να υπάρχει, αλλά οι διαδικασίες καθυστερούν και τα χρήματα τελειώνουν. Όποιος αγαπάει τον τόπο του, μας στη Γερμανία πάει, μας στην Αμερική πάει, επιστρέφει, στηρίζει το εδώ. Όλοι μας θα πάμε σαν το κημητήριο. Όλοι μας μπορούμε να χτίζουμε μικρό σπιτάκι. Όχι σε ένα χρόνο, θα έχει χρονοδιάγραμμα βάθους 5-7 ετών. Πιστεύω όποιος αγαπάει το χωριό, στην αρχή γίνονται 70 σπίτια, 100 σπίτια, εμάς μας ενδιαφέρει να μην χαθεί το στίγμα Μαυροπηγή. Εκτός από τα σπίτια, οι κάτοικοι έχασαν και τα χωράφια τους. Όσοι ασχολούνται με τη γη αντιμετωπίζουν εκτός από τον ξεριζωμό και το φάσμα της ανεργίας. Σε έναν λόγο ανέργων έχουμε σήμερα. Αυτή η μάσκα των νέων που είχαν την απασχόληση και μπορούσαν να επιβιώσουν οι νέοι, δυστυχώς αφανίστηκε στο βωμό της ανάπτυξης και της εθνικής οικονομίας που λέει τη ΔΗ. Οι περισσότεροι κάτοικοι της Μαυροπηγής την έχουν εγκαταλείψει. Μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, όσοι έχουν απομείνει βρίσκονται εδώ είτε γιατί φυλάνε τα ζώα τους, είτε γιατί έχουν περιουσίες. Η φύση έχει αρχίσει να σκεπάζει τα παλιά κτίρια και θα συνεχίσει μέχρι να έρθουν τα συνεργεία της ΔΕΗ. Η Μαυροπηγή δεν είναι το πρώτο, ούτε θα είναι το τελευταίο χωριό που σβήνεται από το χάρτη εξαιτίας του λιγνίτη. Από τη Χαραυγή, μερικά κτίρια και η εκκλησία έχουν απομείνει μόνο για να θυμίζουν το κεφαλοχώρι του παρελθόντος. Θυμάμαι το να βλέπω τα τρακτέρ με τις καρότσες ή με τα φορτηγά να κουβαλάνε την περιουσία τους όλοι. Έπλα, διάφορες πόρτες, διάφορα κεραμίδια, ξυλία και να σιγά σιγά να ρημώνει το χωριό. Ο ταινιόδρομος του Λιγνίτη περνά δίπλα από την αυλή της εκκλησίας. Οι νέοι δεν έχουν αναμνήσεις από το χωριό. Οι ηλικιωμένοι όμως πονάνε ακόμα τον τόπο τους. Εκεί που κάποτε έχτισαν τα σπίτια τους, σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Το πονάμε. Έχουμε σκυλιά εδώ. Τα σκυλιά τα έχουμε εδώ και μέρα παραμέρα έρχομαστε να τα ταΐζουμε. Έζησα τόσα χρόνια, βρε παιδί μου, εδώ. Πονάς εδώ, τον τόπο τον πονάς. Βρε, έφυγαμε με πόνο από εδώ, από το χωριό. Εδώ ήμασταν αλλιώς και εκεί πήγαμε περιορισμένοι. Από τα χωριά Κλήτος, Κόμανος, Καρδιά, Εξοχή δεν έχει μείνει τίποτα. Σειρά έχει η Ποντοκόμη και για τους παλαιότερους ο δρόμος της προσφυγιάς δεν είναι άγνωστος. Για μας η προσφυγιά ήταν 3 φορές, δεν ήταν 2. Οι περισσότεροι κάτοικοι από εδώ, επειδή δεν μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα, ήρθαν μέσω Ρωσίας. Εγκατασταθήκαν στη Ρωσία μια 5 ετία, 10 χρόνια, 20 χρόνια κάποιοι από εδώ και μετά ήρθαν στην Ελλάδα. 3 φορές ήταν η προσφυγιά για ορισμένους μέσα στην Ποντοκόμη. Και τώρα ξανά προσφυγιά. Αυτό που φοβούνται περισσότερο είναι η επανάληψη των λαθών που σημειώθηκαν στο παρελθόν. Πήραν οι άνθρωποι τα λεφτά τους από τη Μαυροπηγή και το κόμμα. Τους δώσανε τα λεφτά, δεν τους δώσανε τα οικόπεδα, αγοράσανε τα διαμερίσματα και τώρα τους λένε να φτάνει τα οικόπεδά σας. Τι απάνω να κάνουν. Κάπου πρέπει να μείνω, να φύγω, γιατί εδώ δεν μπορεί να κάτσει πλέον. Εδώ και κάποια χρόνια εδώ είναι... Σκουπίζεις το πρωί και σε 2 ώρες είναι μόνο 4. Η κατάσταση είναι άστα να πάνε. Αλλά οι καταστάσεις δεν έχουν γίνει τίποτα. Σήμερα στην Ποντοκόμη οι περισσότεροι θέλουν να φύγουν εξαιτίας της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Δεν θέλουν όμως να πάνε ούτε στην Κοζάνη ούτε στην Πτολεμαϊδά. Αυτό που θέλουν είναι να ξαναχτίσουν γρήγορα το χωριό τους.